Εσείς τώρα, κύριε Κυρκό, πώς βλέπετε και το συγκεκριμένο ζήτημα, ένας άνθρωπος από την αριστερά, έτσι, που θίγει ο Γιάννης Πανούσης. Εγώ θα έλεγα, δεν το έχει πει πρώτη φορά. Θυμήθηκε ο Γιώργος πολύ σωστά. Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής. Μάλιστα ήταν για χρόνια καθηγητής και στις αστυνομικές σχολές. Και μάλιστα τελευταία συνέντευξη πριν την επόμενη μέρα γίνει, ανακοινωθεί η υπουργοποίησή του που τον είχαμε εδώ, έδινε το μήνυμα της κυβερνώσας αριστεράς. Ένας άνθρωπος από την αριστερά. Ποιο είναι το όραμα μιας κυβέρνησης της αριστεράς που πήρε λοιπόν τις τύχες της χώρας στα χέρια της? Θα ήθελα πρώτα να πω ότι ο κύριος Πανούσης δεν έγραψε το άρθρο αυτό σχετικά με τη μετανάστευση. Όλη την κουβέντα που κάναμε τώρα για τη μετανάστευση είναι ένα άλλο θέμα. Στο οποίο βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά το άρθρο είναι σαφές και καθαρό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπήρξε μία σύγκρουση του κυρίου Πανούση με τον ανώτερο υπουργό. Αυτή η σύγκρουση δεν μπόρεσε να διευθετηθεί με άλλο τρόπο όπως θα έπρεπε. Και η κυβέρνηση βρήκε έναν εύκολο τρόπο, σαν λέγκο, μετακίνησε κούμποσε ένα υπουργείο σε ένα άλλο. Αυτό δεν είναι σωστό από πολλούς λόγους. Το πρώτο είναι ότι όταν κάνεις μια δομή της κυβέρνησης, κάποιο σκεπτικό. Δεν είναι απλώς ότι ισορροπείς υπουργούς μεταξύ τους, γιατί αύριο θα υπάρξουν και άλλες διαφωνίες. Αν ο τρόπος που βρίσκουμε είναι να διώχνουμε ή να συγχωνεύουμε κάποιους οι οποίοι μπορούν να φαίνεται ότι έχουν μια ίδια άποψη, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτό που λέει ο κύριος Πανούσης αγγίζει και στο ότι από τη Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο, ας πούμε, οι Βρετανικές Αρχές και η Εισαγγελία έχει δώσει εντολή να λυθεί το πρόβλημα με όποιον τρόπο προβλέπει ο νόμος. Mm-hmm. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι η κραυγή. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε. Και είναι υπόλογη αστυνομική πλέον όπως... γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι προφανώς η αστυνομική, προφανώς είναι η εντολή. Ακριβώς. Προφανώς είναι η εντολή από πιο πάνω. Αυτό ακριβώς. Μην ξεχνάμε δύο πράγματα. Mm. Δεν είναι η πρώτη φορά τις τελευταίες μέρες που υπάρχει ένα ζήτημα που φαίνεται διαφορά απόψεων. Ο κύριος Βούτσης είπε και ότι δεν θα πληρωθεί μάλλον το χρέος στο δούνου του. Και ήρθε ο κύριος Σακελαρίδης και τον κάλυψε. Ο κύριος Βούτσης έχει μια λογική η οποία οδηγεί να καταλάβουμε, να πιστέψουμε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των φαινομένων, που θα διαφωνούσα όμως αυτό που ο κύριος Καραγκούνης, δεν έχουμε γενικευμένη ανομία, δεν έχουμε ηλατήσεις, πυρπολήσεις κτηρίων κτλ. Έχουμε πράγματα που είναι καταδικαστέα, πράγματα οποία ένα προς ένα πρέπει να αντιμετωπιστούν, και γι' αυτό είμαι τελείως αντίθετος με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για μήνυμα, όχι που είπε, για νομία, ένα μήνυμα γενικευμένης ανασφάλισης. Με την είπε. Κυρία Κωνσταντοπούλου είπε, δεν τρέχει και τίποτα που μπήκαν στη Βουλή, αλλά μην δίνουμε μία εικόνα ότι η χώρα βρίσκεται, ας πούμε, σε κατάρρευση. Από εκεί πέρα όμως το σημαντικό είναι ο υπουργός, ο οποίος έχει την ευθύνη, δεν αφήνεται να κάνει τη δουλειά του. Και εμφανίζεται μία σύγκρουση, η οποία αντί να λύνεται μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο με μία επιλογή του κυρίου Τσίπρα, οδηγούμαστε να μετατίθεται το θέμα στην άλλο Υπουργείο και μόλις γίνει η μετάθεση να βγαίνει ο κ. Πανούσης με την επιστολή. Ο δραπέτης της μέρας δεν είναι η κυρία Σταμάτη, είναι ο κ. Πανούσης, ο οποίος προσπαθεί να δραπετεύσει από ένα πλαίσιο το οποίο τι του λέει? Πρέπει να θεσμοθετήσει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν δύο γραμμές και κάθε στιγμή πρέπει να συγκρούεται όχι με το πρόβλημα, αλλά με τον διπλανό υπουργό ο οποίος το επιβάλλει να κάνει ή να μην κάνει κάτι. Αυτό προσπαθεί να δραπετεύσει. Και μια κραυγή και προς την κοινωνία, μια κραυγή προς την κυβέρνηση. Επιτέλους, αποφασίστε. Εγώ δεν ανέχομαι να λέμε και να ξελέμε. Δεν γίνεται Δραγασάκης Λαφαζάνης να είμαι κι εγώ Πανούσης με κάποιον άλλο ο οποίος μου δένει τα χέρια. Και αυτή η επίκληση. Το υστερόγραφο το δεύτερο που είπατε για τους αστυνομικούς οι οποίοι δεν θα καίγονται από κουκουλοφόρους, δεν έχει μπει αυτό το ζήτημα. Δεν έχουν γίνει επιθέσεις στους αστυνομικούς. Δεν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά το έθεσε ο κύριος Πανούσης για να δείξει τα δικά του όρια. Έχουν γίνει επιθέσεις. Τι ακούτε εσείς από τις Βρυξέλλες? Θα καταλήξουν σε συμφωνία σύντομα? Δύο διαφορετικά πράγματα είναι. Το πρώτο για την Επιτροπή των Σοφών. Η αλήθεια είναι πως όταν ο Πρωθυπουργός βγαίνει στο βήμα της Βουλής και αφήνει μία αίσθηση ότι ανοίγει το παιχνίδι, ζητάει και βοήθεια. Την άλλη στιγμή το να προχωράμε σε μία συζήτηση αυτή τη Δευτέρα που έρχεται, σε ένα περιορισμένο χρόνο, μόνο εξεταστικό του τι είναι τα μνημόνια, όχι το πώς έφτασε, η οικονομία μας, όπως έγιναν όλα αυτά, δείχνει μία σύγκρουση πάλι, αυτό που σας είπα και πριν. Βλέπουμε δύο πολιτικές οι οποίες συγκρούονται πια και σε κορυφαίο επίπεδο. Η Επιτροπή των Σοφών είναι ένας τρόπος ότι μπορείς πολύ πιο ψύχρεμα και χωρίς να έχεις μία Επιτροπή της Βουλής η οποία θα καταδικάζει και θα βρεις και ενόχους συγκεκριμένα και ονοματεπώνυμα, μια πολύ σημαντική
Όμως η συζήτηση πρέπει να γίνει για τα μνημόνια. Δεν ήρθαν, δεν προκάλεσαν αυτά την κρίση. Ήταν ένας τρόπος που μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε κάποια χρήματα. Λάθος συνταγή, αυτό το δεχόνται πια ακόμα και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Αλλά ήταν ένας τρόπος. Φτάσαμε στα μνημόνια γιατί η οικονομία είχε κατερρεύσει, γιατί το χρέος είχε εκτιναχθεί. Άρα, μια επιτροπή οικονομολόγων. Ναι. Ένας ανοιχτός διάλογος είναι ό,τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και για άλλα πράγματα. Όταν δημιουργούμε την επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο, και το μόνο που την έχουμε είναι για θέατρο για να χορεύει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό αποχωρήσατε, κάτι... δηλαδή. Ναι, δεν είναι όμως. Συγγνώμη όμως, ο σκοπός είναι πολύ σημαντικός. Ο σκοπός είναι πολύ σημαντικός, αλλά ναι, τα μέσα καθορίζουν και το αποτέλεσμα. Όταν χρησιμοποιείται μόνο σαν προπαγανδιστικό εργαλείο, δεν έχουμε κανένα λόγο να παίζουμε σε αυτό το θέατρο. Και για τις γερμανικές αποζημιώσεις υπάρχουν φωνές και από την ίδια τη Γερμανία, οι οποίες συμφωνούν με κάποια θέματα όπως το κατοχικό δάνειο, ανοίγουν τη συζήτηση. Αλλά αυτή η συζήτηση δεν διεξάγεται με πολεμικά όπλα. Αυτή η συζήτηση διεξάγεται σε επίπεδο και ιστορικό και σε ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν και νομικό. Λοιπόν, αυτές οι επιτροπές σοφών εκτονώνουν τις εντάσεις αντί να τις δημιουργούμε. Βλέπουμε πως η κυβέρνηση, ένα τμήμα της κυβέρνησης, αντί να προσπαθεί να λύνει εντάσεις, δημιουργεί καινούργιες. Και εδώ είναι το ζήτημα. Τι κάνει η Ευρώπη σε αυτές τις εντάσεις? Όπως είπε και η αγαπητή συνάδελφος, πυροβολάμε το πόδι μας. Νομίζουμε τρομοκρατούμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, τους δανειστές, με το να βγαίνουμε εμείς και να απειλούμε πράγματα που εμάς θα καταστρέψουν. Το να έχουμε ένα ψεύτικο δίλημα πού θα δώσουμε τα λεφτά, ξεπερνάει το πραγματικό που πρέπει να έχουμε, πού θα βρούμε τα λεφτά. Γιατί τα λεφτά, αυτή τη στιγμή που είμαστε τόσο χαλαροί και λέμε θα πάρουμε τόσο από έντοκα, θα πάρουμε. Αυτά τα λεφτά, τα έντοκα, είναι που θα πηγαίνανε στην πραγματική οικονομία. Αυτά τα λεφτά είναι που θα πληρώνουν τους μισθούς άλλων ανθρώπων. Και εμείς έχουμε απλώς ένα μέρος των ανθρώπων, κυρίως το πελατειακό κράτος, το οποίο θεωρούμε πως μόνο εκεί χρωστάει το κράτος να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Και έχουμε παίξει όλη την πραγματική οικονομία, η οποία δεν θα κάνει Πάσχα. Αυτό λοιπόν είναι που λέμε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε. Το Φλεβάρι ήταν ήδη αργά. Φτάσαμε τον Μάρτιο, φτάσαμε τον Απρίλιο, να μην ξέρουμε. Έγινε συζήτηση στη Βουλή την προηγούμενη Δευτέρα. Σήμερα μαθαίνουμε τι συμφωνεί, τι κουβεντιάζει, ποια είναι τα papers, έστω τα οποία καταθέτει προτάσεις. Αυτά δεν πρέπει να είναι ανοιχτά. Άρα, αυτά δεν πρέπει να είναι μπροστά μας. Βλέπετε ότι αυτά τα οποία πρέπει να είναι μπροστά μας, θα τα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες και την μεγάλη εβδομάδα τη δική μας θα αυτό καταλήξουμε. Αυτό που δείχνουμε είναι ότι έστω και την τελευταία στιγμή καταλάβαμε ότι πρέπει να βάζουμε νούμερα δίπλα από τα όνειρά μας. Νούμερα δίπλα από τις προτάσεις μας. Δεν είναι τα σωστά νούμερα. Αν τα κοιτάξει κανείς, θα δείτε πως αυτό που είπαν και οι συνάδελφοί σας, τα νούμερα έχουν τέτοια μεγάλη απόκληση και οποιοδήποτε πολίτης καταλαβαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να τα εισπράξουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα πως μια έντιμη στάση από την πλευρά της κυβέρνησης όταν φτιάχνει μια διαπραγματευτική θέση. Τι θα ήταν, γιατί βέβαια και όταν τα δίνεις στους δανειστές αυτά τα νούμερα είναι οι πρώτοι που ξέρουν, γιατί ξέρουν καλύτερα τα δικά μας νούμερα από ό,τι τα ξέρει η κυβέρνηση. Μην ξεχνάτε ότι έχουν επαφές σε όλα τα υπουργεία. Τι ήταν η σωστή διαπραγματευτική γραμμή? Αν θες να υποστηρίξεις αυτά τα νούμερα, βάλτα και με ένα τέτοιο που λέει: αν εισπράξω αυτά, θα ξοδέψω και αυτά. Ώστε να μπορεί να τους δώσεις και σε αυτούς την αίσθηση ότι ναι, η ελληνική κυβέρνηση πραγματικά τα πιστεύει. Όχι ότι λέει κάποια νούμερα για να πιάσει έναν ωραίο αριθμό. Και μην ξεχνάτε, στη σούμα μας βγήκε και 3,9 το πλεώνασμα. Ήταν λάθος και ο υπολογισμός. Και μετά το παίρνουν πίσω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δίνουμε προτάσεις που είναι ρεαλιστικές. Κανείς δεν θα πιστέψει ότι θα εισπράξουμε τέτοια τεράστια ποσά με αυτόν τον τρόπο που λέμε. Μήπως πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε. Και αυτά που έρχονται από φόρους, βγαίνουν από φόρους της οικονομίας. Αν η οικονομία είναι στο μηδέν, δεν θα εισπράξεις φόρους. Άρα δεν βλέπετε να τελειώνουμε την άλλη εβδομάδα. Προσγειωνόμαστε με ταχύ ρυθμό στην πραγματικότητα. Ελπίζω αυτό να οδηγήσει σε αυτά τα νούμερα να τα φέρουμε πιο κοντά. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, οι δανειστές, δεν θέλουν σίγουρα να μας πετάξουν έξω. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ελλάδα και υπάρχει μεγάλη συμπαράσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να μείνει στο ευρώ.